Πορευθέντες. Ένα όμορφο ταξίδι σε όλο τον κόσμο με τα φτερά του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Πορευθέντες. Η φωνή του Ράδιο Ελπίδα στους πολιτισμούς και στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Συμπαρουσιάζουν ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης και η Ερμιόνη Αδαμίδου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Οι πορευθέντες και σήμερα κοντά σας με την Ερμιόνη Αδαμίδου και όλους εσάς. Ερμιόνη, χαίρετε. Χαίρετε. Είχαμε συνομιλήσει την προηγούμενη μας εκπομπή με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισπανίας και Πορτογαλίας κύριο Πολύκαρπο και με την ευχή του και την ευλογία του απεκομίσαμε ότι το καλύτερο από την διακονία της Ιεράς Μητροπόλεως Ισπανίας και Πορτογαλίας, μια μεγάλη Μητρόπολη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, η οποία δίνει τη μαρτυρία της μέσα από πολλές δυσκολίες και ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο σε αυτό το ποιμαντικό έργο και στην ποιμαντική μέρημνα που έχει να δώσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας κύριος Πολύκαρπος. Είχαμε έρθει στην Ισπανία στις προηγούμενες δύο εκπομπές, αναφερθήκαμε στη Μαδρίτη και τώρα καταστρώνουμε σχέδια για Βαρκελόνη. Στην όμορφη Βαρκελόνη που έχει τόσα πολλά να μας δείξει. Χτυπάει το τηλέφωνο. Μια στιγμή. Συ, κύριε Αλεχάνδρο, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Έχουμε τελειώσει με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισπανίας και Πορτογαλίας. Είχαμε πάρει τη συνέντευξη και τώρα θα πρέπει να... Ναι, θα πρέπει να συνοηθούμε για τη Βαρκελόνη. Πολύ ωραία. Σε λίγο θα σας ενημερώσουμε και πάλι. Το πού θα βρεθούμε και το τι θα κάνουμε. Να είσαστε καλά. Ο κύριος Αλεχάνδρο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ας πούμε εμείς κάποια στοιχεία, πρωτού ξεκινήσουμε το ταξίδι μας για τη Βαρκελόνη. Είναι πόλη της Ισπανίας, πρωτεύουσα της αυτοδιοικούμενης περιφέρειας της Καταλωνίας. Σήμερα αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη πόλη του Ισπανικού κράτους, όσον αφορά τον πληθυσμό και την οικονομία βέβαια, μετά τη Μαδρίτη. Η μητροπολιτική της περιοχή έχει έναν πληθυσμό της τάξης των 5 εκατομμυρίων κατοίκων, η μισή Ελλάδα δηλαδή, από τα οποία τα 4,5 εκατομμύρια ζουν ειδικότερα στους 36 δήμους της αστικής της περιοχής, κάτι που την κάνει μια μεγάλη μητρόπολη του ευρύτερου μεσογειακού χώρου. Τη μεγαλύτερη ίσως. Έτσι. Σήμερα λοιπόν η Βαρκελόνη είναι μία από τις πιο επιθυμητές πόλεις για τουρισμό του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη και διαθέτει καλή ποιότητα ζωής. Πλούσια πολιτιστική ζωή. Καθώς παιδιά της πόλης αυτής είναι ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο Χουάν Μιρό, ο Άντωνι Γκαουντί και για ένα διάστημα και ο Πάμπλο Πικάσο. Μεσογειακό κλίμα, πολύ καλές ευκαιρίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Και καλές θέσεις εργασίας. Το 1992 η Καταλανική Πρωτεύουσα διοργάνωσε την 25η Θερινή Ολυμπιάδα. Να αναφέρουμε και κάποια στοιχεία για την ιστορία, για την αρχαιότητα, πρωτού κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Η εποχή που κατηχήθηκε για πρώτη φορά η περιοχή της Βαρκελόνης της σημερινής είναι ασαφής. Τα ερείπια με πολλούς τάφους και στρώματα χρονολογούνται, Ερμιόνη, όπως έψαξα και βρήκα, από το 5.000 π.Χ. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι σχετικά με την ίδρυση της πόλης. Ο παλαιότερος αναφέρει σαν ιδρυτή τον μυθικό Ρωμαίο ήρωα Ηρακλή. Στο νεότερο αναφέρεται σαν ιδρυτής της πόλης ο στρατηγός από την Καρχιδόνα Αμίλκας Βάρκας, πατέρας του διάσημου Ανίβα, τον 3ο αιώνα π.Χ. Η πόλη ονομάστηκε προς τιμή του Μπάρτσινο. Από εκεί προήλθε το σημερινό της όνομα. Δεν υπάρχουν όμως ιστορικές αποδείξεις για να το επιβεβαιώσουν αυτό. Η Ρωμαϊκή τώρα αυτοκρατορία αναμόρφωσε την πόλη σε κάστρο με κέντρο το όρος Τάμπερ, έναν μικρό λόφο δίπλα από το σημερινό κέντρο της πόλης. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν για την αποικία τους στη Βαρκελόνη το όνομα Φαβεντία. Το πλήρες όνομα ήταν Κολόνια Φαβεντία Τζούλια Αουγκούστα Πία Μπαρτσίνο. Ο Πομπόνιους Μέλα καταγράφει πολλούς διάσπαρτους οικισμούς από κατοίκους με προέλευση από τη γειτονική Ταράγο, τη σημερινή Ταραγώνα που τότε ερημώθηκε. Σύντομα συγκεντρώθηκαν πολλοί κάτοικοι χάρη στο μεγάλο πλούτο και στην πλεονεκτική θέση της περιοχής. Οι Ρωμαίοι λοιπόν την είχαν απαλλάξει από τα αυτοκρατορικά βάρη και η πόλη έκοψε τα δικά της νομίσματα. Μερικά από αυτά κομμένα την εποχή του Γάλβα υπάρχουν μέχρι και σήμερα σε κάποια μουσεία της. Πάμε στην κομιτεία τώρα της Βαρκελόνης. Στις αρχές του 5ου αιώνα οι Βυσιγότθοι κατέκτησαν τη Βαρκελόνη και την έκαναν πρωτεύουσα σε ολόκληρη την Ισπανία. Τον 8ο αιώνα κατακτήθηκε από τους Άραβες. Τη Βαρκελόνη κατέκτησε κατόπιν ο γιος του Καρλομάγνου, Λουδοβίκος ο Ευσεβής. Την έκανε πρωτεύουσα στην Ισπανία, Μαρκιονία. Μια ουδέτερη ζώνη ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία που κυβερνήθηκε από την Κομιτεία της Βαρκελόνης.
Οι διηγητές ήταν οι κόμιτες της Βαρκελόνης που τα πρώτα χρόνια ήταν διορισμένοι από τη δυναστεία των Καρολιδών, αλλά σταδιακά η εξουσία τους εξασθένισε στην περιοχή με αποτέλεσμα να γίνει κομιτεία κληρονομική. Ο Γότθος Βιλφρέδος, ο πρώτος της Βαρκελόνης, μέλος του οίκου των Μπελονιδών και ιδρυτής του οίκου της Βαρκελόνης, ήταν ο πρώτος ανεξάρτητος κόμις, καθιέρωσε την κομιτεία κληρονομικά για τον ίδιο και τους απογόνους. Ο εγγονός του Βιλφρέδου, ναι, ναι, της Βαρκελόνης, θεωρείται ο πρώτος ανεξάρτητος κόμις στην εποχή του. Η Βαρκελόνη δέχτηκε σκληρή επίθεση από τους Μαυριτανούς του Αλμανζόρ. Η λαιλασία των Μαυριτανών ήταν τόσο μεγάλη που οι περισσότεροι κάτοικοι δολοφονήθηκαν ή πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Ο δυσέγγονος τώρα. Ο δυσέγγονος τώρα, Βερεγάριος, έκανε την πρώτη γραπτή κωδικοποίηση των καταναλωνικών νόμων στις συνήθειες της Βαρκελόνης και ήταν η πρώτη γραπτή κωδικοποίηση νόμων στη Δυτική Ευρώπη. Να πάμε τώρα στο βασίλειο της Αραγωνίας. Ναι, ο γιος του Ραϊμόνδος Βερεγάριος IV της Βαρκελόνης νυμφεύτηκε την Πετρονίλα της Αραγωνίας και ένωσε την κομιτεία της Βαρκελόνης και το βασίλειο της Αραγωνίας στο στέμα της Αραγωνίας. Μιλάμε για το έτος Ερμιώνη το μακρινό 1137. Ο γιος του τώρα, Αλφόνσος ο δεύτερος της Αραγωνίας, ήταν το πρώτο μέλος του οίκου της Βαρκελόνης που πήρε τον τίτλο του βασιλιά της Αραγωνίας. Το στέμα της Αραγωνίας σταδιακά κυριάρχησε σε ολόκληρη τη Δυτική Μεσόγειο και κατέκτησε το βασίλειο της Νεαπόλεως. Ο δυσέγγονος του Αλφόνσου, ο δεύτερος, ο Πέτρος της Αραγωνίας, κατέκτησε το βασίλειο της Σικελίας, προκαλώντας τον Σικελικό Εσπερινό, που είχε σαν αποτέλεσμα τη σφαγή των Γάλλων στη Σικελία και την ανατροπή του Καρόλου του Ανδεγάβου. Ο δεύτερος γιος του Πέτρου του Τρίτου, ο Ιάκωβος ο δεύτερος της Αραγωνίας, έγινε ο πρώτος βασιλιάς της Σαρδινίας και της Κορσικής το 1297 με εντολή του Πάπα που του έδωσε δώρο τη Σαρδινία και την Κορσική. Τώρα ο εγγονός του Ιακώβου του Δευτέρου, ο Πέτρος ο Τέταρτος, έφτασε τις κατακτήσεις του μέχρι και τη χώρα μας. Έτσι. Πάμε στους Ναπολεόντιους τώρα πολέμους, που η Βαρκελόνη έγινε το επίκεντρο του καταναλωνικού εθνικισμού με πολλές επαναστάσεις, όπως αυτή που ξέσπασε την περίοδο του 1640-1652 εναντίον του Φιλίππου του Τετάρτου της Ισπανίας. Η Μεγάλη Πανόλη που ξέσπασε την περίοδο 1650-1654 θέρισε τον πληθυσμό της πόλης. Το 18ο αιώνα οικοδομήθηκε ένα κάστρο στο Μοντζούικ με στόχο να επιβλέπει το λιμάνι. Το κάστρο χρησιμοποίησε ο διάσημος Γάλλος αστρονόμος Πιέρ Μεσένκ να μετρήσει το νότιο τμήμα του τόξου μεσημβρινού της γης ανάμεσα στη Δουνκέρκη και τη Βαρκελόνη. Μάλιστα. Η μέτρηση αυτή έγινε η βάση της μονάδας μήκους του μέτρου στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Η ράβδος μέτρησης κατασκευάστηκε από πλατίνιο και παρουσιάστηκε στη Γαλλική Νομοθετική Συνέλευση το 22 Ιουνίου 1799. Τόσο μακρινά. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα εδώ πέρα και σε λίγο πάλι κοντά σας με τον Ισπανικό Εμφύλιο. Α, χτυπάει και η πόρτα. Πάμε σε διάλειμμα. Thank you.
Ήταν τα βιβλία που μας έστειλε ο κύριος Αλεχάνδρο για τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο και αμέσως τώρα θα τα χρησιμοποιήσουμε. Τι διαβάζουμε? Όταν ξέσπασε ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος στη Βαρκελόνη, η γενικά ολόκληρη, μπορούμε να πούμε, η Καταλωνία ήταν σε φανατισμό δημοκρατική. Πολλές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες πέρασαν σε έλεγχο συνδικάτων, όπως η Εθνική Συνομοσπονδία Εργατών. Την περίοδο που είχε την εξουσία η δημοκρατική κυβέρνηση, η πόλη βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο των αναρχικών, αλλά έχασαν τον έλεγχο το Μάιο του 1938, διαβάζουμε εδώ, με την είσοδο στην πόλη των κυβερνητικών στρατευμάτων. Η Βαρκελόνη, φίλοι ακροατές, έπεσε τελικά 26 Ιανουαρίου του 1939 και ακολούθησε μεγάλη έξοδος των κατοίκων που δραπέτευσαν στα γαλλικά σύνορα. Η μεγάλη αντίσταση των κατοίκων της Βαρκελόνης στο πραξικόπημα του Φρανσίσκο Φράνκο είχε οδυνηρές επιπτώσεις στους ίδιους μετά την πτώση της δημοκρατικής κυβέρνησης. Τα συνδικάτα της Καταλωνίας διαλύθηκαν και μετά την πτώση, λοιπόν, απαγορεύτηκε η καταλανική γλώσσα. Η Βαρκελόνη παρέμεινε ωστόσο η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ισπανία και εξακολουθούσε να βρίσκεται σε μεγάλη ευημέρεια παρά τις καταστροφές που υπέστη στον εμφύλιο. Το αποτέλεσμα ήταν μια εκτεταμένη μετανάστευση από τις φτωχότερες περιοχές γύρω από την Καταλωνία, όπως η Ανδαλουσία ή η Μούρθια, και η Γαλλικία, στη Βαρκελόνη που αστικοποιήθηκε ταχύτατα. Τώρα, Ερμιόνη, να αφήσουμε λίγο το παρελθόν και να δούμε το πρόσφατο παρελθόν και το παρόν. Σύγχρονα χρόνια, λοιπόν, στη Βαρκελόνη φιλοξενήθηκαν, να πούμε, οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1992. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί η πόλη μεγάλες αλλαγές που άλλαξαν τον βιομηχανικό της χαρακτήρα. Πολλές παλιές βιομηχανίες κατεδαφίστηκαν και στη θέση τους δημιουργήθηκαν 2 μίλια παραλίας. Οι νέες κατασκευές αύξησαν τη χωρητικότητα της πόλης κατά 17%, την χωρητικότητα επεξεργασίας κλιμάτων κατά 27% και τον ελεύθερο χώρο πρασίνου, μεγάλο το ποσοστό, 78%. Η δημοτικότητα της πόλης αυξήθηκε σημαντικά. Και τα ξενοδοχεία. Διπλασιάστηκαν. Ακριβώς. Την περίοδο 1990-2004. Το 2012 ήταν ο 12ος περισσότερο δημοφιλής προορισμός στον κόσμο και ο 5ος στην Ευρώπη. Και σήμερα, πολύ δημοφιλής προορισμός. Αφού ήρθαμε κι εμείς. Ο θάνατος, λοιπόν, του Φράνκο έφερε ένα κύμα εκδημοκρατισμού σε ολόκληρη την Ισπανία. Οι κάτοικοι της Βαρκελόνης ιδιαίτερα θεωρούσαν τους εαυτούς τους αδικημένους, επειδή τιμωρήθηκαν 40 χρόνια περισσότερο από όλους για τη στήριξή τους στη δημοκρατία. Ακολούθησαν μαζικές ειρηνικές διαδηλώσεις και βγήκαν στο δρόμο οι Καταλανοί. Η ταχύτατη ανάπτυξη της Βαρκελόνης στα τέλη του 20ου αιώνα οφείλεται σε δύο σημαντικά γεγονότα. Την είσοδο της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στη φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων το 1992. Το σημαντικότερο. Η μεγάλη αστικοποίηση τώρα της πόλης είχε σαν αποτέλεσμα να διαδοθεί έντονα η φήμη σαν τουριστικός προορισμός, αλλά και η μεγάλη αύξηση των ενοικίων στα τέλη του 20ου αιώνα. Έχει πολλά αξιοθέατα, θα τα αναφέρουμε. Ναι. Μετά, επόμενο είναι να είχε σαν αποτέλεσμα να μετακινηθεί ο πληθυσμός στα προάστια. Η τάση αυτή σταμάτησε το 2001. Τώρα είχαμε και τη γνωστή επίθεση το 2017, που πρέπει να την αναφέρουμε για την ιστορία. Το τραγικό περιστατικό όπου ένα βαν ποδοπάτησε κατοίκους στο προάστιο Λα Ράμπλα και σκότωσε 14 ανθρώπους και τραυμάτισε 100, από τους οποίους ο ένας πέθανε λίγο αργότερα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι, τότε απέδωσε το δυστύχημα σε επίθεση τζιχαντιστών. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο ΑΜΑΚ απέδωσε επίσης την επίθεση στο Ισλαμικό κράτος. Και επειδή μας αρέσει πάντοτε, Ερμιόν, να δίνουμε όλα αυτά τα χρόνια γεωγραφία και κλίμα, θα το πράξουμε και για τη συγκεκριμένη περιοχή. Βρίσκεται στις βορειοανατολικές η Βαρκελόνη, ακτές της Ιβηρικής Χερσονήσου, στη Μεσόγειο, σε μια μικρή πεδιάδα πλάτους περίπου 5 χιλιόμετρων, η οποία περιβάλλεται από την οροσειρά Κολσερόλα, τον ποταμό Λιοβρεγάτ στα νοδυτικά και τον ποταμό Μπεζό στα βόρεια. Η πεδιάδα έχει έκταση 170 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από τα οποία τα 101 τα καταλαμβάνει η πόλη. Ο λόφος Τριβιδάβο, ύψους 512 μέτρων, είναι το ψηλότερο σημείο της οροσειράς Κολσερόλα. Στην κορυφή του βρίσκεται ο τηλεπικοινωνιακός πύργος Δε Κολσερόλα, ύψους 288 μέτρων. Στην πόλη βρίσκονται και άλλοι λόφοι, όπως ο Μοντζουίκ και άλλοι. Έτσι. Η Βαρκελόνη, λοιπόν, έχει υγρό υποτροπικό κλίμα, το οποίο μοιάζει με ωκεάνιο μεσογειακό κλίμα, ήπιους χειμώνες και ζεστά και υγρά καλοκαίρια, ενώ οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες την άνοιξη και το φθινόπωρο. Μάλιστα. Όσον αφορά τις υποδομές της τώρα, όντως από τις σημαντικότερες πόλεις της Ισπανίας, η Βαρκελόνη εξυπηρετεί από το αεροδρόμιο Βαρκελόνης El Prat, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ισπανίας και το μεγαλύτερο από κάθε παραθαλάσσια πόλη της Μεσογείου, με πάνω από 50 εκατομμύρια επισκέπτες. Το μετρό της Βαρκελόνης επίσης αποτελείται από 12 γραμμές και 180 σταθμούς. Mm-hmm. Η γραμμή 9 του μετρό είναι η μακρύτερη, πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή στο μετρό
του της Βαρκελόνης. Είμαστε στη Μαδρίτη, θέλουμε να πάμε Βαρκελόνη. Βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι εμείς θα μετακινηθούμε αεροπορικώς. Υπάρχει και δυνατότητα με το τρένο. Τα εισιτήρια είναι αρκετά προσιτά. Εντάξει, βρήκαμε και πολύ πιο ακριβά. Είναι από 80 ευρώ με τη Vueling, η Iberia γύρω στα 112 και η Air Europa 112. Αυτά είναι οι τιμές από τη Μαδρίτη για τη Βαρκελόνη. Παρόμοιες όμως είναι και οι τιμές από το Ελευθέριος Βενιζέλος για την Βαρκελόνη. Μάλιστα. Εμείς τόση ώρα που σας μιλούσαμε ήμασταν στο χώρο του αεροδρομίου, σε έναν πολύ όμορφο χώρο που μας βρήκε και ο κύριος Αλεχάνδρο. Τώρα, ας επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο μας και ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας για την όμορφη Βαρκελόνη. Φύγαμε. Thank you.
Φτάνουμε. Φτάνουμε. Ας ετοιμαστούμε, ας προσδεθούμε. Έτσι. Για να κατεβούμε στο αεροδρόμιο El Prat. Πολύ ωραία. Στην προσγείωση τα υπόλοιπα. Φτάσαμε λοιπόν, δόξα τω Θεώ. Στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης, El Prat, είναι η ώρα να δώσουμε μερικές πληροφορίες μετακίνησης. Λίγες χρειάζονται, πιστεύω. Ναι, ναι, για την πόλη της Βαρκελόνης. Βέβαια. Μπορούμε από το αεροδρόμιο να πάρουμε ταξί. Ναι, ναι. Η μετακίνηση μεταξύ είναι ένας οικονομικός σχετικά και εύκολος τρόπος ώστε να φτάσετε από πόλη. Το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης, ειδικά αν έχετε οικογένεια ή πολλές αποσκευές. Εμείς δεν έχουμε. Θα βρείτε μια πιάτσα ταξί έξω από οποιοδήποτε από τις κύριες εξόδους στον αεροσταθμό 1 ή 2. Mm-hmm. Αναζητήστε λοιπόν την πινακίδα η οποία παραπέμπει προς την κοντινότερη πιάτσα ταξί. Τα ταξί λειτουργούν όλη τη νύχτα και υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες από αυτά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείτε για το αν θα βρείτε ταξί. Η διάρκεια? Η διάρκεια λοιπόν της διαδρομής μέχρι το κέντρο της πόλης είναι περίπου 20 με 30 λεπτά, δεν είναι μακριά. Ανάλογα βέβαια με τις οδικές συνθήκες. Αν ταξιδεύετε από τον αεροσταθμό 1 και όχι από τον 2, αυτό θα προσθέσει επιπλέον 4 χιλιόμετρα. Δεν έχει με ιδιαίτερη διαφορά στο ταξίδι σας και θα χρειαστείτε περίπου 5 λεπτά. Τώρα κάποιος θα μας ρωτήσει το τιμολόγιο, το ταξί, λοιπόν, το κόστος. Περίπου 30 ευρώ για τη διαδρομή σας στο κέντρο της πόλης. Στην Ελλάδα είναι πιο ακριβό από το Ελευθέριος Βενιζέλος για το κέντρο της Αθήνας. Και 35 αν είστε από τον αεροσταθμό 2, όπως αναφέραμε πριν. Εμφανίζονται οι τιμές στο εσωτερικό του ταξί. Είναι de facto η τιμή. Λοιπόν, όλα τα επίσημα ταξί της Βαρκελόνης είναι μαύρα με κίτρινο και είναι υποχρεωμένα να σας χρεώσουν μόνο την αξία του μετρητή. Μάλιστα. Οι προσαυξίες συμπεριλαμβάνουν ένα συμπλήρωμα λέει, για τις μετακινήσεις από το αεροδρόμιο ή από και προς το λιμάνι και για κάθε αποσκευή. Φαίνονται όμως αυτές, τις γράφουν σε ειδικές πινακιδούλες. Η υπηρεσία ταξί στη Βαρκελόνη είναι γενικά πολύ καλή, καθαρή και αξιόπιστη. Το αξιόπιστη το κρατούμε ερμιών. Υπάρχει και κάτι άλλο, η υπηρεσία εξπρές λεωφορείου. Το Aerobus, όπως αναφέρουμε, είναι πάει προς στο το κέντρο. Κέντρο και αυτό. Η υπηρεσία λοιπόν Aerobus είναι μια υπηρεσία λεωφορείων εξπρές, τα οποία συνδέουν το αεροδρόμιο της Βαρκελόνης με το κέντρο της πόλης. Αυτή η υπηρεσία λειτουργεί συνήθως μεταξύ 5 και 10 λεπτών μέσα στις καθορισμένες ώρες λειτουργίας της. Έχει επάνω ταμπέλα η οποία γράφει τις ώρες που έχει το λεωφορείο. Από το αεροδρόμιο προς το κέντρο και από το κέντρο προς το αεροδρόμιο. Μπορείτε να πάρετε λοιπόν το Aerobus από το εξωτερικό των αεροσταθμών 1 και 2. Το Aerobus θα σας μεταφέρει στην συνέχεια στο κέντρο της πόλης, όπου μπορείτε να αποβιβαστείτε είτε στην Πλάκα Εσπάνια ή στην Πλάκα Ντεκαταλούνια. Υπάρχουν και άλλες τάσεις που μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Aerobus. Και κάποιος θα μας ρωτήσει το κόστος, Ερμιώνη. Πολύ χαμηλά. Ναι, ναι. Στους αεροσταθμούς 1 και 2 κοστίζουν 5,90 για μια διαδρομή, 10,20 για διαδρομή με επιστροφή. Υπάρχει και το λεωφορείο του αεροδρομίου το προς TMB, το κέντρο της πόλης. Ναι, είναι άλλο αυτό. Αυτό το λεωφορείο λειτουργεί, να πούμε, μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας μεταξύ των ωρών 5 παρα 10 το πρωί και 12 παρα 10 το βράδυ και από τους δύο αεροσταθμούς. Το λεωφορείο NI46 ταξιδεύει προς το κέντρο της πόλης και από και σταματά πρώτα στην έξοδο 2 του αεροδρομίου. Έπειτα συνεχίζεται λίγο προς το ΤΑ στην έξοδο 1. Mm-hmm. Αυτό το λεωφορείο έχει περισσότερες τάσεις από το Aerobus και θα σας πάει με πιο πολύ χρόνο στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, είναι αναλόγως του που θέλετε να πάτε. Υπάρχει και το νυχτερινό λεωφορείο αεροδρομίου. Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, το οποίο λειτουργεί μεταξύ του αεροδρομίου της Βαρκελόνης και του κέντρου της πόλης κατά τη διάρκεια των ωρών 10 παρα 5 το βράδυ και 5 παρα 4 τα ξημερώματα. Άρα καλύπτουν 24 ώρες. Η τιμή μόνο 2,20 ευρώ, έτσι. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, 24 ώρες μπορείτε να βρείτε να μετακινηθείτε από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελόνης. Να μην ξεχάσουμε να πούμε και τα τρένα. Εμείς αυτό θα πάρουμε.
Η υπηρεσία τρένου λειτουργεί περίπου κάθε 30 λεπτά από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελόνης για το κέντρο της πόλης. Έτσι. Ο χρόνος του ταξιδίου είναι περίπου 25 λεπτά. Μπορείτε να πάρετε το τρένο από το Clot, Passeig de Gracia ή το Sant της Βαρκελόνης. Η ονομασία της στάσης που χρειάζεται για το αεροδρόμιο είναι η Aeropuerto, εάν ταξιδεύετε από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης. Αλλιώς από το αεροδρόμιο κανονικά. Εξυπηρετούνται αρκετές στάσεις μέσα στο κέντρο της πόλης. Από εκεί μπορείτε να μεταβείτε στο σύστημα του υπόγειου μετρό της Βαρκελόνης για να πάτε στον τελικό σας προορισμό. Μάλιστα. Αν δεν έχετε προμηθευτεί ένα εισιτήριο, TAV 10 που περιλαμβάνει όλες τις μετακινήσεις, τότε θα πρέπει να προμηθευτείτε ένα ακόμα εισιτήριο για τις μετεπιβιβάσεις που θα κάνετε. Εάν διαθέτετε όμως εισιτήριο TAV 10, μπορείτε να μετεπιβαστείτε χωρίς καμία συμπληρωματική χρέωση. Και εάν φτάσετε στον αεροσταθμό 1, ένα μικρό λεωφορείο θα σας μεταφέρει από το εξωτερικό του αεροσταθμού στην είσοδο του σταθμού του τρένου. Τώρα σημεία που μπορούμε να προμηθευτούμε το εισιτήριο TAV 10. Λοιπόν, από οποιαδήποτε στάση του μετρό ή κατά την είσοδό σας στην πλατφόρμα του τρένου, Ρένφε λέγεται το τρένο, στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης. Μάλιστα. Υπάρχει και άλλη εναλλακτική να νοικιάσετε αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες. Εμείς όμως είπαμε θα πάρουμε το τρένο. Ας πάρουμε το τρένο και ας φύγουμε. Και ας κατευθυνθούμε στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας. Είμαστε πάνω στο τρένο. Είχαμε και μία κλήση από την κυρία Βεράντα Ντελακρούς στα Λαχόια Καρδινάλτα, η οποία μας έδωσε πληροφορίες αναφορικά με τη διαμονή. Ερμιώνω λόγου σε εσένα. Λοιπόν, μας έχει προτείνει. Είπα το πιο δύσκολο, το όνομά της. Δεν μπορώ να πω και τα όνομα. Μιλία Μπαρτσελώνα, 5 αστέρων από 144 ευρώ τη βραδιά, είναι λίγο τσιμπημένο. Το Hotel Eurostars Monumental που είναι 4 αστέρων 95 ευρώ η βραδιά και το Hotel President 3 αστέρων 55 ευρώ τη βραδιά. Εσύ. Ναι, φτάνουμε όμως στον προορισμό μας να κατεβούμε από το τρένο και λέμε τα υπόλοιπα καθοδόν. Ερμιώνει να αναφέρουμε ότι φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας. Να τακτοποιηθούμε, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας από την ωραία Βαρκελόνη. Επιστρέψαμε και πάλι μετά το μουσικό μας διάλειμμα, το οποίο και το μουσικό διάλειμμα βέβαια συνδέει με την όμορφη Ισπανία. Βαρκελόνη, η πρωτεύουσα της Καταλωνίας, είναι μια πολύχρωμη, λαμπερή πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Ταξιδιωτικός προορισμός έγινε σχετικά πρόσφατα, καθώς ανακαλύφθηκε μετά την εξαιρετική διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992. Αυτή εξάλλου ήταν το πρότυπο που υποτίθεται ότι θα ακολουθούσε και η Αθήνα. Η παλιά πόλη είναι ένα από τα πιο μεγάλα μεσαιωνικά κέντρα στην Ευρώπη και το διασημότερο κομμάτι της είναι η ιστορική λεωφόρος La Rambla, η καρδιά της Βαρκελόνης.
Χιλιάδες άνθρωποι διασχίζουν καθημερινά τη λεωφόρο που οδηγεί στη θάλασσα και η οποία είναι γεμάτη από μικροπολιτές, καλλιτέχνες του δρόμου, προσοχή όμως στους πορτοφολάδες. Να το τονίσουμε εδώ πέρα, υπάρχουν και αυτά. Οι οποίοι και αυτοί δυστυχώς είναι πολλοί στη συγκεκριμένη λεωφόρο. Ας ψάξουμε και να βρούμε το Μέγαρο Γουέλ, το πρώτο μεγάλο κτίριο που σχεδίασε ο Αντώνη Γκαουντί. Στο κέντρο της Βαρκελόνης. Mm-hmm. Και με αυτό η φήμη του εκτοξεύτηκε. Θα πάρετε μια μικρή μονογεύση από όσα ο θαυμαστός αυτός αρχιτέκτονας δημιούργησε. Αυτό όμως που με τίποτα δεν πρέπει να παραλείψετε είναι να κάνετε μια επίσκεψη, μια βόλτα στη Λαμπουκερία, την πιο γραφική αγορά τροφίμων της πόλης. Και αυτό είναι από το μπούκα που θα λέμε. Σας πάω. Που βρίσκεται περίπου στη μέση της La Rambla. Μάλιστα. Εδώ πραγματικά δεν ξέρετε τι να πρωτοδοκιμάσετε. Φρούτα καθαρισμένα. Φρέσκη χυμή. Όστρακα. Χαμόν. Λουκάνικα. Τα πάντα μπορούν να καταναλωθούν επί τόπου. Στο τέλος της La Rambla βρίσκεται το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου που οι Καταλονοί θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Στο σημείο που ορθώνεται βγήκε στη στεριά ο θαλασσοπόρος το 1493 επιστρέφοντας από την Αμερική και αν ανεβείτε με τον ελκυστήρα στην κορυφή του μνημείου θα απολαύσετε την εξαιρετική θέα και μάλιστα χωρίς πολλά σκαλοπάτια. Η Μπαρτσελονέτα, το ψαροχώρι της Βαρκελόνης, είναι πολύ κοντά και οι ψαράδες φαίνονται ότι έχουν κάνει ένα βήμα πίσω, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και γεμάτη εστιατόρια. Και έχει γεμίσει εστιατόρια και καφέ. Εμάς πάντως μας γοήτευσε περισσότερο το μπάρι. Το μπάρι Gothic, η γοτθική και παλαιότερη συνοικία της πόλης που βρίσκεται στο κέντρο της. Εδώ υψώνει το εντυπωσιακός καθεδρικός που άρχισε να χτίζεται το 1298. Το μεσαιωνικό Palau de la Generalitat που στεγάζει τη Βουλή της Καταλωνίας, η Casa de la Ciutat το 14ο αιώνα που είναι το Δημαρχείο και το Palau Rezal Major, το ανάκτορο στο οποίο ο Φερδινάνδος και η Ισαβέλα δέχτηκαν τον Κολόμβο όταν επέστρεψε από το ταξίδι του. Πριν συνεχίσετε την όμορφη περιπλάνησή σας στα δρομάκια, διαλέξτε ένα από τα πιο όμορφα ατμοσφαιρικά wine bar. Ναι, μπορείτε να δοκιμάσετε το διάσημο πλέον αφρόδι κρασί της Καταλωνίας εδώ πέρα, mm-hmm. που φτιάχνεται όπως η γαλλική σαμπάνια, χωρίς να είναι εξίσου ακριβό όμως. Μάλιστα. Ο κύριος Αλεχάνδρο μας λέει μία στάση εδώ οπωσδήποτε, ένα μουσικό διάλειμμα και η επόμενη στάση, το Μουσείο του Πικάσου. Επιστρέψαμε και πάλι μετά το μουσικό μας διάλειμμα, έχοντας απολαύσει το εκλεκτό αφρόδες κρασί της Καταλωνίας. Επόμενη στάση Ερμιόνη, όπως είπαμε, είναι μαζί μας και ο κύριος Αλεχάνδρο, το Μουσείο του Πικάσο, που στεγάζεται σε τρία μάλιστα μεσαιωνικά παλάτια. Τώρα μόλις μας τα έλεγε. Και διαθέτει μια σειρά από ιδιαίτερα σημαντικά πρώιμα έργα του μεγάλου ζωγράφου, ο οποίος έφτασε στην πόλη με την οικογένειά του σε ηλικία 13 ετών και έγινε δεκτός στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Ανάμεσα σε ενήλικες σπουδαστές, χάρη στο μεγάλο του ταλέντο. Στο Bar Gothic τώρα θα βρείτε πολλά tapas bar για να δοκιμάσετε όλα τα καταπληκτικά μεζεδάκια, μπουκές, ξέρετε, tapas αυτά τα μικρά, που κατέκτησαν την Ευρώπη. Σε ένα από αυτά θα καθίσουμε κι εμείς να δώσουμε την παραγγελία στον ευγενικό σερβιτόρο, ο οποίος μας εξηγεί το σύστημα με το οποίο δουλεύει το μαγαζί. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Παίρνεις όσα tapas θέλεις από τις γεμάτες πιατέλες που βρίσκονται πάνω στο μπαρ. Και στο τέλος πώς πληρώνεις? Πώς? Ανάλογα με τις οδοντογλυφίδες που έχει στο πιάτο σου. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγα τάπας και σε λίγο πάλι κοντά σας. Ας δοκιμάσουμε.
Ωραία είναι. Γευστικά ήτανε. Λίγες οδοντογλυφίδες βλέπω στο τραπέζι μας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα την περιήγησή μας. Στην παλιά πόλη. Mm-hmm. Η παλιά πόλη είναι γεμάτη μνημεία. Η Βαρκελόνη, ωστόσο, έχει γίνει διάσημη για τα κτίρια του Εσάμπλε, που είναι αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής έκρηξης του μοντερνισμού. Το 1854, αν δεν κάνω λάθος, κατεδαφίστηκαν τα μεσονικά τείχη της πόλης, ώστε αυτή να αναπτυχθεί περαιτέρω και για τη νέα επέκταση Εσάμπλε. Τα σχέδια με την αυστηρή ρημοτομία είναι του Ιλδεφόνς Σέντρα Ισουνιέρ. Η εύπορη αστική τάξη, που αποτελούνταν κυρίως από πλούσιους εμπόρους, έδειξε αμέσως την προτίμηση στην περιοχή και άρχισε ένας, επίτρεψέ μου να πω, ιδιότυπος ανταγωνισμός για το πιο ξεχωριστό κτίριο. Ναι, είναι κτίριο. Λίγο ιδιαίτερα τα κτίρια τους, πραγματικά. Περίεργο. Λοιπόν, η απόλυτη ελευθερία που έδιναν στους αρχιτέκτονες είχε σαν αποτέλεσμα στο Εσάμπλε να βρίσκονται συγκεντρωμένα καταπληκτικά μοντέρνα κτίρια. Η Ήλια Ντελά Ντισκόρντια είναι το διασημότερο συγκρότημα των μοντέρνων κτισμάτων που εντυπωσιάζουν με τη μεγάλη γκάμα των τεχνοτροπιών τους. Ανάμεσά τους και η Κάζα Μπατλό, γνωστή και ως σπίτι των οστών, λόγω της εμφάνισής της που θυμίζει κόκαλα. Τιμή εισιτηρίου ανάτομα είναι 29 ευρώ. Για να το δούμε. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ηχητική ξενάγηση. Και να αναφέρουμε, Ερμιόνη, ότι άλλο ένα σπίτι είναι του Γκαουντί, mm-hmm. του αρχιτέκτονα που μεταμόρφωσε τη Βαρκελόνη. Είναι πόλος έλξης στην κεντρική λεωφόρο Πασέτε Λαγκράσια. Η Κάζα Μιλά, που συνήθως αποκαλείται Λα Παδρέρα, είναι Λατομία, το λατομείο ακριβώς. Το πρωτοποριακό κτίριο που διαθέτει τέλειο εξαερισμό είναι κατασκευασμένο από σίδερο και σκυρόδεμα. Ενώ πουθενά δεν έχει ευθείες γραμμές. Εντυπωσιάζει λοιπόν με τη γεμάτη σουρεαλιστικά γλυπτά στέγη του, την οποία στην πραγματικότητα είναι η αεραγωγή και οι καμινάδες της πολυκατοικίας. Στο Εσάμπλε βρίσκεται και το έμβλημα της πόλης, η Σαγράδα Φαμίλια, η πιο ιδιόμορφη εκκλησία της Ευρώπης που υπήρξε το Magnum Opus του Γκαουντί. Η εκκλησία όπου ο αρχιτέκτονας έζησε σαν ερημίτης για 16 χρόνια και στην οποία τελικά και ενταφιάστηκε, είναι γεμάτη συμβολισμούς εμπνευσμένους από τη φύση και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026. Ναι, δεν είναι, είναι η μητυλής. Οπότε και συμπληρώνονται βέβαια 100 χρόνια από το θάνατο του εμπνευστή της. Το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στην εξωτερική της όψη που μοιάζει βγαλμένη από τα παραμύθια. Ενώ μπορείτε να ανεβείτε και στους πύργους με την καταπληκτική θέα μόνο 400 σκαλοπάτια, δεν είναι πολλά. Η εκκλησία, όπως προαναφέραμε, είναι η μητυλής. Παρόλα αυτά, προσελκύει άπειρους τουρίστες καθημερινά και το εσωτερικό της πραγματικά σε συναρπάζει. Και βλέπω μεγάλη ουρά όμως. Ναι, ναι, η ουρά είναι απελπιστική. Ωστόσο, θα σας προτείνουμε να κλείσετε τα εισιτήριά σας online. Είναι περίπου 21 ευρώ και 60 λεπτά. Mm-hmm. Για να μην περιμένετε στην ουρά, πηγαίνετε όταν είναι ηλεκτρονικό το εισιτήριο από άλλη είσοδο, όπως θα κάνουμε και εμείς, και θα ξαναγηθείτε στο χώρο της. Ο λόφος τώρα του Μοντζουίκ. Βρίσκεται στην νότια πλευρά της πόλης και έγινε δημοφιλής το 1929, όταν οργανώθηκε εκεί η Διεθνής Έκθεση. Τότε ήταν που κατασκευάστηκε εκεί το Ισπανικό χωριό. Ένα χωριό που αποτελείται από αντίγραφα κτισμάτων από όλες τις περιοχές της Ισπανίας. Φέρνοντας τους επισκέπτες σε επαφή με τα τοπικά ισπανικά στήλα αρχιτεκτονικής αλλά και χειροτεχνίας. Στην κορυφή του λόφου ορθώνεται το κάστρο του 18ου αιώνα, ενώ εδώ τι βρίσκεται και το Ολυμπιακό στάδιο. Η πρόσωψη βέβαια, το οποίο είναι αυτή που έχει κατασκευαστεί το 1936 για τους εναλλακτικούς Ολυμπιακούς αγώνες, όπου ακυρώθηκαν λόγω του εμφυλίου βέβαια. Λοιπόν, ο λόφος είναι δημοφιλής και προσφέρεται για διασκέδαση. Αυτό όμως που προσωπικά απολαύσαμε εμείς περισσότερο ήταν η επίσκεψη στο Ίδρυμα Χουάν Μιρό, το έργο του οποίου είναι ιδιαίτερο. Εδώ θα βρείτε γραφιστικά έργα, πίνακες, γλυπτά και εντυπωσιακές ταπισερί του σπουδαίου υπερεαλιστή, ενώ αξίζει και μια επίσκεψη στο πολιτήριο του μουσείου, ένα από τα ωραιότερα που έχουμε δει. Εδώ βρίσκεται βέβαια και το Αρχαιολογικό Μουσείο, έτσι, και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης Καταλωνίας, το οποίο έχουν να μας παρουσιάσουν πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουμε χρόνο και διάθεση, γιατί έχουν και περπάτημα αυτά και πολλά με να δούμε. Έτσι. Τώρα. Αν πάλι έχετε κουραστεί, μια καλή ιδέα είναι να πάτε μέχρι το Πάρκο Γκουέλ, την πιο χαρούμενη δημιουργία του Γκαουντί και ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά συμπλέγματα της Ευρώπης. Ανεβείτε τη μεγάλη σκάλα με την πολύχρωμη σαλαμάνδρα που έγινε σύμβολο του πάρκου και καταλήξτε στην Grand Plaza Circular. Έναν ανοιχτό χώρο με χρωματιστά μοσαϊκά, εντυπωσιακή θέα στην πόλη και το μακρύτερο ίσως παγκάκι στον κόσμο. Πόσο? Μήκους 152 μέτρων που σχεδίασε ο Ζουζέπ Ζουζόλ. Μέσα στο πάρκο υπάρχει και λειτουργεί ως μουσείο το σπίτι όπου έζησε ο Γκαουντί με τον πατέρα και την ανιψιά του από το 1906 έως το 1926. Είναι έργο του Φρανσέσκ Μπερεγκούρ,
Το εισιτήριο είναι 8,5 ευρώ περίπου. Σε περίπτωση βέβαια που προτιμάτε το υδάτινο στοιχείο, τότε θα σας εντυπωσιάσει το ενιδρίο της Βαρκελόνης, mm-hmm. το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, με τους καρχαρίες να κολυμπάνε πάνω από τα κεφάλαια των επισκεπτών. Λοιπόν, το εισιτήριο online τώρα, όλα αυτά που σας λέμε, τα εισιτήρια να ξέρετε είναι online για να το μην περιμένετε και στις ουρές. Βέβαια. Είναι 22,70. Εννοείται ότι μπορείτε να πάτε και για μπάνιο βέβαια στην περιοχή αυτή, καθώς μην το ξεχνάμε, η Βαρκελόνη είναι παραθαλάσσια πόλη. Στην Μπαρτσελονέτα είναι η πιο κοντινή παραλία, όπου πας και με τα πόδια. Ακόμα και για μια λαχταριστή παγωμένη κρέμα καταλάνα, την οποία συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Δεν ήταν ωραία? Την έφερε ο κύριος Αλεχάνδρο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, όχι, υπέροχη... μία φτάνει, δεν θέλω δύο. Όχι. Ναι. Στη μία να μείνουμε. Έτσι. Υπέροχη λοιπόν σαν την πρωτεύουσα της Καταλωνίας. Έτσι είναι και η κρέμα. Mm-hmm. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας, θα επισκεφτούμε το τεράστιο γήπεδο της Μπαρτσελόνα, το Camp Nou. Γνωστή ομάδα, είναι έδρα μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες του διεθνούς ποδοσφαίρου. Της Μπαρτσελόνα. Τώρα, εάν θέλετε να δείτε το στάδιο, αλλά δεν μπορείτε να πάρετε εισιτήρια για έναν αγώνα, αξίζει να το επισκεφτείτε αν είστε οπαδός του ποδοσφαίρου. Τον πατέρα Ιωάννη έπρεπε να είχαμε μαζί μας. Κάθε μέρα το στάδιο είναι ανοιχτό για το κοινό με ξεναγήσεις. Το στάδιο λοιπόν της Μπαρτσελόνα, το Camp Nou, έχει χωρητικότητα περίπου 100.000 ατόμων. Η ομάδα της Μπαρτσελόνα είναι μία από τις καλύτερες στον κόσμο και το στάδιό της είναι πλέον κάτι σημαντικό για τους οπαδούς του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Η είσοδος Ερμιώνη είναι 26 ευρώ και περιλαμβάνει ξενάγηση σε ολόκληρο το γήπεδο και, και το μουσείο της ομάδας. Πολύ ωραία. Μια και φτάσαμε στο τέλος της περιήγησής μας στη Βαρκελόνη, ήρθε η ώρα να απολαύσουμε το γεύμα μας και να δοκιμάσουμε τοπικές σπεσιαλιτέ. Θα δώσουμε πρώτα μερικές έτσι προτάσεις και μετά θα κάνουμε το μουσικό μας διάλειμμα για να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, το Teoric Taverna Gastronomica, 15 με 25 ευρώ το άτομο περίπου να υπολογίζεται. Το La Gastronomica. 10 με 30 ευρώ το άτομο και σε πιο έτσι ανεβασμένες τιμές το La Dispensa Demitre, 25 με 50 ευρώ το άτομο. Και μιας και βρισκόμαστε λοιπόν στην πόλη mm-hmm. με τα ιδιαίτερα πιάτα, ναι, ναι, όπως τα τάπας που αναφέραμε και η παέγια, ας δοκιμάσουμε το φαγητό και μετά, πριν κλείσουμε, θα σας δώσουμε και μία συνταγή. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, ήρθε μαζί η ώρα, αφού δοκιμάσαμε την ωραία παέλια, να δώσουμε τη συνταγή. Hola, hoy cocinamos paella de marisco y os lo voy a explicar paso a paso. Yo la he hecho a la leña, pero con estas instrucciones podéis cocinarla en vuestra casa y en vuestro fogón tradicional. Queda riquísima y siguiendo unos sencillos pasos, seguro que te sale exquisita.
Pues para hacer esta receta vais a necesitar... ακούμε την κυρία η οποία μιλάει για τη συνταγή. Θα δώσουμε συνταγή για 3 με 5 άτομα. Θα χρειαστούμε για την κανονική παέγια όπως την κάνουν οι Ισπανοί. Έτσι να μην χάσουμε τα υλικά. 300 γραμμάρια μπούτι φιλέτο κοτόπουλο. 200 γραμμάρια κρεμμύρι ψιλοκομμένο. 2 σκέλιδες κόρδο ψιλοκομμένες. 150 γραμμάρια λουκάνικο τσορίθο θα χρησιμοποιήσουμε κομμένο σε μικρούς κύβους. Το μάθαμε και από τα MasterChef που βλέπαμε στην τηλεόραση. 60 ml ελαιόλαδο, 20 είναι σαφράν. Μία κουταλιά του γλυκού πάπρικα, 600 ml ζωμό κοτόπουλου, 200 ml ζωμό γαρίδας, εδώ παντρεύουμε το κρέας με το ψάρι, με τα θαλασσινά δηλαδή το ψάρι, 200 ml κρασί λευκό, 300 γραμμάρια ρύζι αρός μπομπά, ισπανικό ρύζι, θα το βρείτε στο σούπερ μάρκετ, 100 γραμμάρια πιπεριές φλωρίνης κομμένες σε κυβάκια, 2 πιπεριές κλικές κομμένες σε κυβάκια, 100 γραμμάρια αρακά, 20 γαρίδες καθαρισμένες, 500 γραμμάρια μύδια, ένα ματσάκι μαϊντανό μόνο τα φύλλα, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και πάμε στην εκτέλεση, Ερμιόνα. Σε ρυχή και φαρδιά κατσαρόλα, ιδανικά σε παελιέρα. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε στο σπίτι μας. Και σε δυνατή φωτιά. Σοτάρουμε το κοτόπουλο με το ελαιόλαδο μέχρι να πάρει χρώμα. Αφαιρούμε το κοτόπουλο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το τσορίθο για 2 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτουμε το σκόρδο και σοτάρουμε για 1 λεπτό. Βάζουμε το σαφράν και την πάπρικα και συνεχίζουμε για 1 λεπτό ακόμη. Προσθέτουμε τους ζωμούς και το κρασί και όταν ξεκινήσει ο βρασμός, ρίχνουμε το ρύζι και βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 15 λεπτά. Δεν ανακατεύουμε. Στη συνέχεια βάζουμε τον αρακά, το κοτόπουλο και τις πιπεριές και βράζουμε για 5 ακόμη λεπτά. Στο τέλος προσθέτουμε τις γαρίδες και τα μύδια, συνεχίζουμε μέχρι 2 με 3 λεπτά ακόμη, μέχρι να ανοίξουν τα μύδια. Όσο δεν ανοίξουν τα βγάζουμε και τα πετάμε. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το μαϊντανό, αλλά το πιπερώνουμε και σερβίρουμε. Bueno provecho, που λένε και αυτοί. Μία συμβουλή. Ο καθαρισμός των μυδιών θέλει προσοχή. Τα πλένετε καλά μαζί με το κέλυφος κάτω από το νερό της βρύσης, τρίβοντάς τα προσεκτικά με βουρτσάκι ή με σύρμα κουζίνας. Όσα είπαμε δεν ανοίξουν, καλά είναι να τα πετάξουν. Ναι. Και να είμαστε σίγουροι και για το αποτέλεσμα που θα έχουν. Hay que ponerle también una cucharadita de sal. Entonces sofreímos el arroz junto con todo esto para que se impregne bien de todos los jugos durante un par de minutos. Y ahora es el momento de añadir el caldo que tenemos también medido. Si es en la leña, son 2 medidas y media de caldo por cada medida de arroz. Lo distribuimos bien con la paleta. Si la cocináis en casa, serán 2 medidas de caldo por una de arroz. Esto es porque en la leña alcanza mucho más temperatura y se evapora más rápido. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμη εκπομπής εδώ από μιας ακόμα ωραίας περιήγησης στην όμορφη Βαρκελόνη. Έτσι. Ο καιρός βοηθά. Είναι πολύ κοντά μας η Ισπανία. Εάν ποτέ μας βγάλει ο δρόμος, εμείς το χαρήκαμε πάρα πολύ που βρεθήκαμε στην όμορφη Βαρκελόνη. Ανανεώνουμε στην Θεό την επικοινωνία μας, αλλά δεν λέμε πού. Έκπληξη. Έτσι κύριε Αλεχάνδρο. Πάντως πάλι η ίδια γλώσσα θα μιλάνε. Ίδια γλώσσα. Παρόμοια. Παρόμοια. Ως την επόμενη μας εκπομπή μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Ελπίδα. Να είσαστε όλοι καλά. Χαίρετε. Γεια σας. Πορευθέντες. Ένα όμορφο ταξίδι σε όλο τον κόσμο με τα φτερά του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Πορευθέντες, η φωνή του Ράδιο Ελπίδα στους πολιτισμούς και στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Συμπαρουσιάζουν ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης και η Ερμιόνη Αδαμίδου.